Ομαλά επαναλειτουργήσαν σήμερα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μαγνησία με τους 12.500 μαθητές και τους 1.400 περίπου εκπαιδευτικούς να επιστρέφουν στις τάξεις μετά τις 16 Νοεμβρίου που ανεστάλλει η λειτουργία των σχολείων λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Οι μαθητές προσήλθαν στα σχολεία σε διαφορετικές ώρες ενώ το ίδιο έγινε και κατά την αποχώρησή τους. Στα διαλύματα υπήρχε επίσης διαχωρισμός των μαθητών ανά τμήμα. Οι οδηγίες ήταν σαφέστατες. 8 και 5, 8 και 10, 8 και 4 τμηματικά ερχόταν οι μαθητές από δύο διαφορετικές εισόδους. Η αποχώρηση γίνεται από 4 διαφορετικές εισόδους, ανά τμήμα πάλι σταδιακά, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο είναι δυνατόν την ώρα που εισέρχονται προς το σχολείο και φεύγουν από το σχολείο, να μην υπάρχει συγχρονισμός. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν καταγράφηκαν σήμερα απουσίες, ενώ στα σχολεία υπήρχαν αναλώσιμα όπως μάσκες και αντισηπτικά. Οι μαθητές έχουν παρουσιαστεί όλοι σήμερα στις σχολικές μονάδες. Δεν υπάρχουν απουσίες αδικαιολόγητες των μαθητών. Οι γονείς έφερναν τα παιδιά τους και αποχωρούσαν αμέσως, γιατί υπάρχει διαφορετική ώρα προσέλευσης και αναχώρησης πλέον των μαθητών. Δεν υπήρξε κανένας συγχρονισμός έξω από τις σχολικές μονάδες, οι οποίοι αφήναν τα παιδιά τους. Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων συνόδευαν τα παιδιά στην τάξη τους. Τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και αυστηρά το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, το οποίο έχει να κάνει με τη χρήση της μάσκας εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ο αριθμός των τάξεων, αντισηπτικά σε όλες τις αίθουσες και σε κοινόχρηστους χώρους, η καθαριότητα που υπάρχουν, οι καθαρίστριες που υπερβάλλουν και αυτές ξεπερνούν τον εαυτό τους να ξεπεράσουμε τη δύσκολη στιγμή. Θα ήθελα από την πλευρά μου να διαβεβαιώσω ότι όσο τα παιδιά τους είναι σχολείο, θα τηρηθεί αυστηρά το πρωτόκολλο του ΙΟΔΗ και θα κάνουν την προσωπική τους υπέρβαση η καθεμιά και ο καθένας εκπαιδευτικός και όλη η σχολική μονάδα μαζί, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα στα σχολεία ήταν και παραμένει ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα, που παρά τις πιέσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας εξακολουθεί να φτάνει ακόμη και τα 25 παιδιά. Οι προετοιμασίες έχουν αρχίσει εδώ και ημέρες, έχουν ενημερωθεί όλοι οι γονείς με τον τρόπο με τον οποίο θα έρχονται σταδιακά οι μαθητές στο σχολείο. Επίσης με τον τρόπο που θα αποχωρούν οι μαθητές στο τέλος του ορολογίου προγράμματος. Όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι ενημερωμένοι και προσέχουν τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές θα ανεβαίνουν, θα κατεβαίνουν, τα σπαστά διαλύματα, περιορισμό των τάξεων στην αυλή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με το δυνατόν καλύτερο τρόπο σε αυτή την περίοδο, την δύσκολη. Και όπως αναφέρατε, με τις πολλές επιφυλάξεις για το αν και πόσο μέσα τα σχολεία στα μεγάλα τμήματα που έχουμε, δηλαδή φτάνει τμήμα μαζί με τους εκπαιδευτικούς να είναι 26 μέσα σε μία τάξη και με όλες τις ενστάσεις του εκπαιδευτικού κόσμου αλλά και της κοινωνίας για τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν την περίοδο αυτή. Αυτό που φοβίζει όλους εμάς είναι η μετάλλαξη του ιού, του κορονοϊού μάλλον θα έλεγα, του νέου στέλεχους που προσβάλλει από ό,τι λένε περισσότερο τα μικρά παιδιά, και το δεύτερο είναι ότι ο χειμώνας είναι μπροστά μας και υπάρχουν και υπεράριθμα τμήματα, άρα λοιπόν θα πρέπει να αερίζονται και να δούμε με τον τρόπο που οι μαθητές θα μπορούν μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα που θα ακολουθήσουν να κάνουν την εκπαιδευτική τους διαδικασία. Στο μεταξύ, αρνητικά στον κορονοϊό ήταν και τα 316 rapid test που έγιναν σε Βόλο και Σκιάθος σε εκπαιδευτικούς από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Από τις 8 Ιανουαρίου μέχρι χθες, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 267 έλεγχοι στο Βόλο και 49 στη Σκιάθο. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και την οικογένειά μας και τους διπλανούς μας. Μία σχολική μονάδα όπου δεν θα υπάρχει κανείς θετικός θα μπορεί να λειτουργήσει και καλύτερα, να είναι σε ασφάλεια και οι ίδιες οι οικογένειές μας, αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές. Το δεύτερο βήμα που πρέπει να γίνει είναι κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί από τον γενικό πληθυσμό να εμβολιαστούν. Ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν ήδη στο σκληρό πυρήνα του δημοσίου θα μπορεί να λειτουργεί και το δημόσιο σχολείο τηρώντας τα μέτρα τα υγειονομικά για την ασφάλεια των μικρών μαθητών και των εκπαιδευτικών.